γίνεται μια συζήτηση στο δημόσιο πολιτικό διάλογο για την αναγκαιότητα ή μη νέου νοσοκομείου, για το αν τα νοσοκομεία, μάλιστα πρωτοστάτησε και ο Πρωθυπουργός φωτογραφίζοντας τα δύο νοσοκομεία, αν υπολειτουργούν, αν υπάρχει θέμα στο σύστημα υγείας στην περιοχή. Τι λέτε? Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο σύστημα υγείας. Η κουβέντα είναι πάρα πολύ μεγάλη και αφορά συνολικά την παροχή υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό που πρέπει να πω είναι για άλλη μια φορά ότι εδώ, στην περιοχή μας, στον τόπο μας, στο Δήμο μας, υπάρχει και λειτουργεί με εξαιρετική επίδοση ο πυλώνας υγείας για τη Δυτική Μακεδονία στην περιφέρειά μας, το Μποδοσάκι Νοσοκομείο. Είναι ένας χώρος, ένα οργανωμένο νοσοκομείο, το οποίο έχει ανάγκη στήριξης, γιατί στον ξενοδοχειακό και στον τεχνολογικό εξοπλισμό είναι σε ένα εξαιρετικό επίπεδο, βεβαίως εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Κυρίως όμως, εάν και εφόσον στελεχωθεί με το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό που χρειάζεται και όχι μόνο, θα μπορέσει πραγματικά να κάνει θαύματα και να γίνει ακόμη πιο λειτουργικό, ακόμη καλύτερο, με καλύτερες παροχές υγείας για όλους μας. Η συζήτηση που ανοίγει για οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι δεν αφορά το Μποδοσάκι νοσοκομείο. Ξαναλέω ότι μια απλή επίσκεψη μπορεί να πείσει τον οποιονδήποτε που δεν γνωρίζει τις εγκαταστάσεις, δεν γνωρίζει το τι συμβαίνει εκεί, για οτιδήποτε χρειάζεται, και όλες αυτές οι συζητήσεις που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις ή να δημιουργήσουν αμφισβητήσεις για την καθοριστική συμβολή του Μποδοσάκι Νοσοκομείου στο κομμάτι της υγείας στη Δυτική Μακεδονία, θα τους καλούσα όλους αυτούς να ανατρέξουν τι έγινε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που αν δεν ήταν το Μποδοσάκι Νοσοκομείο, μια ολόκληρη περιφέρεια θα στέναζε στα νοσοκομεία των Ιωαννίνων και της Θεσσαλονίκης. Αυτή την περίοδο γίνεται, βάφεται το νοσοκομείο, το κτηριακό συγκρότημα εξωτερικά. Ήταν μια πρωτοβουλία της προηγούμενης περιφερειακής αρχής που χρηματοδοτεί αυτό το κόστος. Μάλιστα, στην προηγούμενη περιφερειακή περίοδο είχαμε και κίνητρα, ακόμα και οικονομικά, για την έλευση γιατρών. Μήπως πρέπει να στηριχτούν, να αναζητηθούν τέτοιου είδους κίνητρα για να έχουμε και στελέχωση, γιατί γίνονται διαγωνισμοί αλλά βγαίνουν άγωνοι. Χωρίς να θέλω να το περιορίσω μόνο σε αυτά τα οποία είπατε, κάθε τι που βοηθάει ώστε το νοσοκομείο να γίνεται πιο ανταγωνιστικό είναι σε καλό δρόμο. Χαιρετίζω την εργολαβία της εξέλιξης του βαψίματος του εξωτερικού χώρου, που νομίζω ότι γίνεται για πρώτη φορά, έχει γίνει ένα μικρό διάστημα επί θητείας του κ. Παπαβασιλείου του Χριστόδουλου στο νοσοκομείο. Το υπόλοιπο κομμάτι βάφεται για πρώτη φορά από τη λειτουργία του Μποδοσάκι νοσοκομείου, και νομίζω ότι και αυτό συμβάλλει μαζί με όλο τον εξοπλισμό που έχει έρθει, μαζί με την ανανέωση της ξενοδοχειακής υποδομής που και ο Δήμος Ορδέας βοήθησε, ο περιβάλλον χώρος και οι νέες κλινικές οι οποίες αναμένονται να λειτουργήσουν ή λειτουργούν στο διάστημα αυτό, νομίζω ότι το καθιστούν πραγματικά τον πυλώνα υγείας για τη Δυτική Μακεδονία.